Να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ικανοποίηση που επισκέπτομαι ως Πρωθυπουργός στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου και να ξεκινήσω συγχαίροντας θερμά την διοίκηση του οργανισμού λιμένα και ειδικά τον Μίνα του Παπαδάκη για την εξαιρετική δουλειά την οποία έχετε κάνει αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικό όπως το λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να αναδειχθεί περαιτέρω και με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο και ένα πολύ καλύτερο τίμημα στη διαδικασία της σύμβασης παραχώρησης, η οποία έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, απομένει η κύρωσή της από τη Βουλή, και η ανάληψη της ευθύνης της λειτουργίας του λιμανιού αλλά και των σημαντικών επενδύσεων που θα γίνουν από έναν πολύ σημαντικό ξένο επενδυτή έναντι ενός επίσης πολύ σημαντικού τιμήματος. Είναι ένα μόνο βήμα σε μια συνολική στρατηγική αξιοποίησης των λιμένων μας. Ξεκίνησε επί της Υπουργείας του Γιάννη του Πλακωτάκη. Ξεχωριστή μνήμα θέλω να κάνω στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος έχει πραγματικά κάνει μια θαυμάσια δουλειά στο να μας βοηθήσει να αναδείξουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Και θέλω επίσης να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω στο γεγονός ότι αυτή η διαδικασία έγινε με τη σύμφωνη γνώμη τελικά της τοπικής κοινωνίας, ξεπεράστηκαν οι όποιες αντιδράσεις και νομίζω ότι είναι ένδειξη οριμότητας ότι πια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να γίνουν με όρους που να είναι ωφέλιμοι και για το κράτος, τον τελικό ιδιοκτήτη των περιουσιακών στοιχείων, και για τον επενδυτή αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικές επενδύσεις θα δρομολογηθούν στο λιμάνι, θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας, θα τονώσουν ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή διάσταση της Κρήτης, που δεχθούμε περισσότερα κουραζιερόπλαια, ένα πολύ σημαντικό λιμάνι πύλη εισόδου και εξόδου για την εμπορική δραστηριότητα του νησιού μας και βέβαια επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί ως προς την μετάβαση του λιμανιού σε ένα νέο πράσινο μέλλον. Εκεί θα έλεγα ότι συνολικά ως χώρα είμαστε στην πρώτη γραμμή τέτοιων δράσεων. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι οι οποίοι θα προέλθουν από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών μας θα αξιοποιηθούν για να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις σε άλλα λιμάνια, τις οποίες τόσο τα λιμάνια μας χρειάζονται. Διότι και η ανάδειξη των βασικών μας υποδομών αποτέλεσε μια κεντρική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι ταυτισμένη με τη θάλασσα. Τα λιμάνια μας χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, είτε δημόσιες επενδύσεις, είτε ιδιωτικές επενδύσεις. Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίζουμε να προχωράμε. Οπότε, με το καλό και η επίσημη ανάληψη της διοίκησης από τον Όμιλο Γκριμάλντι, με τον οποίο έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία, καθώς ήδη έχει αναλάβει και την διαχείριση του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, θα συνεχίσουμε το σχέδιο ανάπτυξης των λιμένων μας, αξιοποιώντας διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και διαφορετικά σχήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και πάλι θέλω να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Μας εκπλήξατε ευχάριστα ως διοίκηση του λιμανιού και ως διοικητικό συμβούλιο και πραγματικά όλες τις και τις προσωπικές μου ευχαριστίες για την δουλειά η οποία έχει γίνει στο λιμάνι.